Αυτές τις σκέψεις θα σας προσφέρουμε και ένα μικρό ενθύμιο, μακαριότατε. Θα σας το κομίσει ο πατήρ Χριστοφόρος, ο προϊστάμενος του ναού, μία εικόνα Αγίων της Εκκλησίας μας. Μιας και είναι και στην επικαιρότητα η σχέση μας με την Ανατολή, νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι ένας πλοηγός απέναντι στα ερωτήματα που θέτει ο αναθεωρητισμός και τα οποία πάντα θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, μακαριότατε, την ευχή σας. Θα μου επιτρέψετε ένα συμβολικό, μικρό, φτωχικό δώρο, αλλά όχι φτωχό, εκκλησάκι, βουτυγμένο μέσα στη θάλασσα. Και ο καλλιτέχνης, ο κύριος Κοκοτκός, φθιώτης καλλιτέχνης, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, αλλά θα καταθέσω εγώ τι βλέπω σε αυτό. Βλέπω το φυσικό στοιχείο εκείνο, τη θάλασσα, που μπορεί να περιγράψει με ιδανικό τρόπο τα πάνω και τα κάτω της ζωής, όπως η γνημεία, αλλά και η θαλασσοταροχή, που μπορεί να περιγράψει το απέραντο, που μπορεί να περιγράψει το ελεύθερο, που μπορεί να αποδώσει το καθαρό. Όλα αυτά που ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού και η επιμαντορία σας ως προκαθήμενου της Εκκλησίας της Ελλάδος απλόχερα προσφέρουν σε όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά.